Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι όλων των ηλικιών καταφθάνουν στο περικλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Αποχαιρετούν τον αιώνιο έφηβο του ελληνικού κινηματογράφου. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες του και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Τι σημαίνει για εσάς, Κώστας Μουτσάς, τι σημαίνει? Ο άνθρωπος που μας έκανε να γελάμε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές του, συγκινημένοι, με δάκρυα στα μάτια ανάβουν ένα κερί για να αποτίσουν φόρο τιμής στο μεγάλο Έλληνα κωμικό που τόσα χρόνια χάριζε σε όλους αστήρευτο γέλιο μέσα από τις ταινίες και τις παραστάσεις που πρωταγωνιστούσε. Είμαι εντάξει, δηλαδή εντάξει. Είναι στο ποιος όλων των Ελλήνων, λατρεμένος. Πιστεύω θα μεγαλώσουν και άλλες γενιές με αυτό το γέλιο. Πότε έμαθες να παίζεις? Χτες. Χθες και άμαθες τόσο καλά. Ο Κώστας Βουτσάς αφήνει παρακαταθήκη τις αμέτρητες ταινίες του με τις αξέχαστες ατάκες και το χαρακτηριστικό του μπρίο. Είμαι συγκινημένος. Είτε έχει προσφέρει τόσα πολλά που θα το θυμόμαστε για πάντα. Καλός τοπιός, καλός άνθρωπος. Τον αγαπάμε όλοι. Στο παρεκκλήσι βρέθηκε και η οικογένειά του, η σύζυγός του και οι κόρες του, ντυμένες στα μαύρα και εμφανώς καταβεβλημένες. Το αντίο τις κόρες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκλονίζει. Σε σκεφτόμαστε τώρα, μπαμπά. Οι κόρες σου και οι γυναίκες σου. Φαίνεται σαν να έκλεισε η μεγαλύτερη πόρτα. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα είναι για πάντα. Έχεις αφήσει πολύ φως πίσω σου. Αρκετό για να μας συντροφεύει όλες μας μια ζωή. Η πιο έντονη και ανεπτυγμένη αίσθηση του πατέρα μου ήταν η λαγνία, η αγάπη για τη ζωή. Με ένα βίντεο στο Instagram τον αποχαιρετά και ο Άνθιμος Ανανιάδης, γιος της τρίτης συζύγου του Κώστα Βουτσά. Αύριο στις 11 θα ψαλεί η εξώδιος ακολουθεί, ενώ στην συνέχεια με πομπή θα μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο αντίο.